κρατάμε ένα μήλο όχι τυχαία, γιατί τι θα μας φτιάξει σήμερα. Κοίταξε, θα προσπαθήσω να φτιάξω μία μιλόπιτα. Πώς βλέπεις μία γυναίκα που μετά από τρεις γένες κρατιέται ακόμα τόσο καλά και έχει τόσο καλό σώμα, πόσα πράγματα στερείται? Κοίταξε, νομίζω ότι στη δουλειά μας θα ήταν απαράδεκτο μία γυναίκα μετά τη γέννα να μείνει με τα κιλά και να αφήσει τον εαυτό της. Όλες σχεδόν οι κοπέλες που είναι ηθοποιοί, τραγουδιστές, τραγουδίστριες, παρουσιάστριες, κρατιούνται. Θα να πω, δεν θεωρώ ότι είναι επίτευγμα δικό μου. Όχι, γενικά σε αυτή τη δουλειά είναι κάτι αναγκαίο, δηλαδή αλίμονο. Είχες κάνει και μία δίαιτα, έτσι, που μου είχε κάνει τρομενή εντύπωση, Atkins, που τρως μόνο κρέας. Πώς... Δεν ξέρω αν λέγεται Atkins, μην είμαστε... Δεν παίρνω την ευθύνη από την Atkins, απλώς ήταν η δίαιτα της πρωτεΐνης. Ήταν μία δίαιτα express που σε 15 μέρες μπορεί να χάσει 4 κιλά και γενικά γραμμώνεις, γιατί τρως μόνο πρωτεΐνη, καθόλου λαχανικό, καθόλου φρούτο, τίποτα. Όχι, για δύο εβδομάδες δεν τρως τίποτα από αυτά. Καλά, άμυλο το συζητάμε. Αλλά γενικά δεν είμαι καθόλου της δίαιτας. Δεν μπορώ να μου πεις πόσο θα φάω και τι θα φάω. Κόβουμε τα μήλα έτσι. Χοντρά κομμάτια. Ναι, τετράγωνα, ξέρω εγώ, ώστε να τα βάλουμε έτσι. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε εδώ τα υλικά μας. Ξέρω σίγουρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα βάλουμε εδώ πέρα, στο σέικερ. Τα μήλα θα τα έβαζα με βούτυρο στο τηγάνι, βούτυρο και ζάχαρη, και έτσι θα καραμελώσουμε. Βάζουμε τη ζάχαρη στο πολυμίξερ. Ωραία. Βάζουμε το αλεύρι στο πολυμίξερ. Για να έχουμε τη μιλόπιτά μας, βάζουμε δύο αυγά και θα βάλουμε και λίγο βουτυράκι. Ωραία. Θα τα βάλουμε όλα στο μπλέντερ. Και το γαλατάκι φυσικά. Και το γαλατάκι. Είναι εδώ. Που είναι, ναι. Και το γαλατάκι. Ο άντρας σου σου λέει έτσι ακόμα μετά από τόσα χρόνια που είσαστε μαζί, είσαι κούκλα, είσαι όμορφη, σε θαυμάζει? Δεν κάνει κατάχρηση των επιθέτων αυτών και γι' αυτό είναι πολύ ωραίο, ότι όταν μου το λέει πραγματικά μου μπαίνει κατευθείαν εδώ, δηλαδή νιώθω ένα σκύρτημα, μ' αρέσει όταν μου το λέει, αλλά πραγματικά δεν το κάνει συχνά. Άμα ας πούμε παχύνεις, θα σου το πει ή δεν θα σου πει? Εννοείται. Εννοείται και θα με κοροϊδεύει και θα μου το πει και θα μου κάνει έτσι. Ναι, και θα θυμώνω και του λέω σταμάτα να μου το λες. Σου έχει τύχει ποτέ να ζηλεύεις, συσσαγωγικά, μια 25χρονη, 24, ας πούμε, από αυτές τα κοριτσάκια που τώρα όλο και... Να σου πω όχι, και στο λέω ειλικρινά, γιατί επειδή είμαι μαμά και η κόρη μου είναι 9, όταν βλέπω μια ωραία 25άρα λέω, α, να ήταν, τη βλέπω σαν κόρη μου. Φοβάσαι όμως ότι μια μέρα μπορεί να περάσουν τα χρόνια και ίσως να μην αρέσεις τόσο πολύ στον άντρα σου? Είναι ένα θέμα που όλες οι γυναίκες φοβούνται. Όχι, θα το αρέσω πάντα. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Ωραία. Σ' αρέσει η Φλωρίντα? Πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικό. Λέω να το βγάλουμε από εδώ. Άκουσα ότι είχε έρθει η Ελένη Μενεγάκη να σας παρακολουθήσει και ότι κάτι περίεργα πράγματα συνέβησαν. Μπορείς να με ενημερώσει? Τη ρώτησα κάτι σε σχέση με τα. Γιατί ρωτάμε. Γενικά οι ερωτήσεις που κάνουμε στο κοινό είναι πότε κάναν τελευταία φορά σεξ, αν είναι ποιοτικό το σεξ που κάνουν, πόσα χρόνια είναι παντρεμένοι. Ποια ήταν η ερώτηση? Αν βγάζει περισσότερα χρήματα από τον άντρα της. Φαντάζομαι η απάντηση ήταν ναι. Ναι. Ισχύει ότι τα παιδιά χαλάνε τον έρωτα? Ναι. Ισχύει, χαλάνε. Ναι, ισχύει, ρε παιδί μου. Στο σπίτι δεν αισθάνεσαι άνετα. Γιατί οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να ανοίξει η πόρτα, να μπει μέσα. Το γάμο σου έχει περάσει ποτέ κάποια περίοδο κρίσης? Ναι, βέβαια, σαφώς έχω περάσει. Αλλά ποτέ στο όριο να πω ότι χωρίζω. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ να χωρίσω. Τοποθετούμε τα μήλα έτσι. Μεγαλύτερη περικοπή που έχεις κάνει ποια είναι? Μεγαλύτερη περικοπή? Σαφώς έχω μειώσει τα ρούχα και αυτά. Δεν ψωνίζεις πια? Ναι. Ψωνίζω, αλλά όχι. Ψωνίζω τα απαραίτητα. Το χαράτσι το πλήρωσες? Ναι, βέβαια. Ήτανε πολύ ψηλό το... Αρκετούλι. Θέλω να βάλουμε ζάχαρη από πάνω μαύρη.
έτσι ώστε να καραμελώσει και να γίνει και λίγο κρούστα. Αυτό σε πόσους βαθμούς το ψήνεις? 180 στον αέρα. Για πόση ώρα? Θα έλεγα κανένα 40 λεπτό, μισή ώρα με 40 λεπτά. Με 40 λεπτά.